Ινστιτούτ Γελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αβέλου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμου μας. Θέμα ομιλίας είναι ο λειτουργικός ρόλος του γεωργικού τομέα στην ανθρωπικότητα του τοπίου. Ο Βασίλης Κισάκης είναι διδάκτορ γεωπόνο του Διδαγμένου Σερευνητή στο Υγό Δήμικα, Μήμα Ελαίας και Οπωροτεχνικών του Καλαμάτα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αβέλου. Μέλος ΔΣ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αγροοικολογίας και συντονιστής του Ελληνικού Αγροοικολογικού Δικτύου. Επισκέπτης καθηγητής σε ιδρύματα της Ελλάδας και εξωτερικού σε θέματα αλλοφόρου γεωργίας και αγριοβιοτικότητας. Να ευχαριστήσω και εγώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την προσκόνηση. Η σχολική παρουσίαση είναι η λιγότερο σχετική φαινομενικά με το αντικείμενο, γιατί είναι καθαρά, αν θέλετε, γεωργικό, γεωπονική προσέγγιση. Αλλά νομίζω ότι θα δείτε την παρουσίαση ότι ο γεωργικός τομέας έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αν όχι στο να σβήνει πυρκαγιές, αλλά στο να φτιάχνει ένα γεωργικό τοπίο εκεί πέρα, έτσι να είναι πιο ανθεκτικό, αν θέλετε, να μπορεί να ανακάμψει πιο γρήγορα. Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος, θα πολλές διαφάνειες θα περάσω εντάρχη. Είμαστε από τον Εργό Δήμο, τόσο και συνέχως ο Βαλίκος Αγώτος, όσο και εγώ. Με αυτήν την ανάγκη να κάνουμε την παρουσίαση για το Μήμα Ελαίας και Κοινωνιστικό Βρίσκοντο στην Καλαμάτα, κομμάτι του Ινστιτούτου. Κομμάτι του λεγόμενου Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αβέλου. Το τμήμα αποτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες, είναι διατηρητής πολλών πυλιών μεταξύ των σημαντικότερων πυλιών Ελιάς, καθώς και στην Κάσπη των σημαντικών πυλιών Σημείας. Επίσης, πολύ το ξέρετε ίσως από το διαπιστευμένο εργαστήριο ποιότητα σε Ελαιολάδο. Αυτό που επίσης κάνει όμως είναι ότι πραγματοποιεί πολύ σημαντική έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα γεωπονικά, ας πούμε, έτσι, της Ελιάς, καλλιέργειας Ελιάς, αλλά και θέματα γενικότερα αυτό που ονομάζεται της του αγροπολιτικού ζητήματος γεωργίας, της αγροπολιτικής μετάβασης. Έχουμε πολλές συνέργειες και λειτουργούμε πάρα πολλά ελληνικά έργα σε διεθνές επίπεδο. Ένα από αυτά είναι και το Reza Alliance, στο οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο Βαμπής νωρίτερα. Πολλές συνέργειες με πολλούς εξωτερικούς οργανισμούς. Με το λόγο παρελθές, παραθέτως πιο εξωτικές, αν θέλετε, φωτογραφίες από συνέργειες και πρόσφατες αποστολές στην Κίνα, αλλά και σε αφρικάνικες χώρες που μέσα από τα πλαίσια έργων τα οποία έχουμε. Ωστόσο, λοιπόν, σαν αντικείμενο, είναι το θέμα του περιβάλλοντος και της γεωργίας. Υπάρχουν πολλά που να υποθούν. Ήδη δόθηκε συγγραφήθηκε το, ειδικά το τελευταίο βιβλίο, το προβληματισμό που έχουμε ότι είναι μια πολύ καινούργια, αν θέλετε, εποχή περίοδος αυτή που ζούμε. Είναι λεγόμενος ανθρωπόκεινη, δηλαδή όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται πάρα πολύ. Η ατομία επηρεάζει άμεσα και δραστικά όλες τις λειτουργίες του της βιοσφαίρας, ας πούμε, αλλά και της γεωσφαίρας. Δείχνω ένα γράφημα το οποίο συνέβη τα τελευταία, ας πούμε, 50 χρόνια. Πολλές λειτουργίες και αυτής της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά και περιβάλλοντος έχουν επιτακτηθεί και έχουν επιδεινωθεί, αν θέλετε. Από, να μιλήσουμε από τη χρήση νερού, από το θέματα περιβάλλοντος, όπως ήταν το όζον, έτσι. Μείωση επικοινότητας. Έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πολλές φορές το παρομοιάζω όταν μιλάω έτσι και με κόσμο και απλό και με φοιτητές. Είναι πως όταν πηγαίνω στο γιατρό, κάνω την ανάλυση, έχουμε την προβληματική και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ άσχημους δείκτες υγείας. Αυτό σημαίνει την υγεία του πλανήτη, το πούμε. Υπάρχουν ήδη πολλά λεγόμενα πλανητικά όρια που έχουν ήδη ξεπεραστεί συγκεκριμένα 6 από τα 9 όρια τα οποία μέσα από τη μοντελοποίηση αυτή βγαίνει ότι είναι, είμαστε έξω από τον ασφαλή τρόπο και χώρο, αν θέλετε, λειτουργίας για την ανθρωπότητα. Το ερώτημα είναι η γεωργία τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά. Πολύ σημαντικό. Είναι ένας κύριος, αν θέλετε, παράγοντας περιβαλλοντικής αλλαγής σε πολλά επίπεδα. Μπορούμε να μιλήσουμε για την κλιμακή και την κλιματική αλλαγή. Μόνο τα πιο σημαντικά αυτά που έχω αναφέρει είναι ότι είναι μαζί με την υπερεκμετάλλευση του χώρου, φυσικών πόρων, έτσι. Είναι δεύτερος κύριος παράγοντας. Οπότε η γεωργία πιέζεται από όλη αυτή την κατάσταση. Συνέπειες, παίρνει συνέπειες των λεγόμενων περιβαλλοντικών πιέσεων, τα σοκ και τα στρες. Μιλάμε για σοκ όπως ήταν το πράγμα, έτσι, μια μεγάλη πυρκαγιά είναι ένα σοκ που μπορεί να το ένα στρες, ένα στρεσάρισμα είναι η παραταμένη, ας πούμε, ανοδρία, εξεργασία, με πιο μακροχρόνια χρονικά, ας πούμε, πιο μεγάλη σε διάρκεια. Οπότε εκεί που αρχίζει και παίρνουν όλοι όπως είναι η ανθεκτικότητα, να γίνει πιο ανθεκτικό το σύστημα παράγωση των πυρών. Μας ενδιαφέρει αυτό.
τροφή παράγεται. Ταυτόχρονα η γεωργία παίζει ρόλο ωστόσο στο να μπορέσουμε να έχουμε περιορισμό, να συμβάτει στον περιορισμό όλων αυτών των επιπτώσεων με διάφορους τρόπους. Θα δούμε. Από πού προκύπτουν αυτά τα προβλήματα? Εν συντομία, από το πολύ εντατικό μοντέλο παραγωγής που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε αυτό που ονομάζεται πράσινη γεωργία, που σίγουρα παρέχει περισσότερη τροφή, όμως όχι χωρίς κόστος. Μιλάμε για αποβάθμιση των αγροτικών οικοσυστημάτων, πολλές εισρωές, πολύ νερό, πολλά λιπάσματα. Έτσι, πολλά φυτοφάρμακα, απώλειες φυσικών πόρων όπως είναι το έδαφος και τεχνολογίες πρακτικές οι οποίες ήταν έτσι σχεδιασμένες όπως να παράγουν πολύ, να ταιριάζουν παντού, αλλά με πάρα πολλές συνέπειες. Υπάρχει ένα συμπέρασμα το οποίο ήδη έχουμε καταλήξει και ό,τι λέγεται αυτά που λέμε, φαντάζομαι στους υπόλοιπους ελληνικές, είναι ουσιαστικά απόσταγμα πολλών ερευνών δεκαετιών, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα κυρίαρχα συστήματα, όπως το ξέρουμε, το τρόπο παράγουμε τροφή σήμερα πρέπει να αλλάξει. Αυτό που ξέρει απλώς ο παραγωγός, ότι χρησιμοποιώ το λιπασμά μου, το φυτοφάρμακά μου, το τρακτέρ μου και παράγω αυτά τροφή, δεν είναι το μοντέλο το οποίο θα μπορέσει να αντέξει στις καινούργιες συνθήκες. Χρειαζόμαστε μια καινούργια προσαρμογή, αλλά το τι είδους προσαρμογή είναι αυτό. Δεν μιλάμε απλά για μια αύξηση αποδοτικότητα. Η ίδια ποσότητα τροφής με λιγότερα φυτοφάρμακα, με λιγότερο νερό ή κλπ. Πρέπει να έχουμε μια πιο συστημική, πιο ολιστική προσέγγιση. Έχει γίνει αυτή η κουβέντα για την αειφορία, τη λέγοντα, τη βιωσιμότητα στη γεωργία, όπως γενικότερα σε άλλα επιφάνειε, α πούμε, σε θέματα τη ιδιότητα. Είναι ένα όρο που έχει υπερχρησιμοποιηθεί σήμερα, μόνο στο δεύτερο συνέδριο που γίνεται ταυτόχρονα στην πόλη, ακούστηκε πάρα πολλέ φορέ. Δεν υπάρχουν άμεσε σχέσει, δεν υπάρχουν χρυσέ σφαίρε, ούτε τα γκρόμπ, ούτε κάποια γκάζι καινούργια. Χρειάζεται μια γενικότερη, ας πούμε, αναδιαμόρφωση όλου του μοντέλου του παραγωγικού που λαμβάνει και οικονομικά αλλά και αν θέλετε κοινωνικά οικονομικά στοιχεία. Και εδώ υπέρχεται το τι ακριβώς γεωργικό τοπίο θέλουμε να έχουμε εκεί πέρα έξω. Είδος ανάπτυξης υπέρ, όπως λέγεται. Είναι εδώ το αρχίσουμε και πιο πολύ σε πιο αγροτοοικονομικά, ας πούμε, στοιχεία. Υπήρχαν θεωρίες που λέγονται ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε να έχουμε κάποιες περιοχές που είναι πάρα πολύ παραγωγικές. Θα παράγεται να είναι ένα μέρος παραγωγής τροφής, ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφής, να έχουμε κάποιες προστατευόμενες περιοχές. Οπότε αυτό είναι μια λύση. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι θα πρέπει να το γεωργικό τοπίο, όπως ξέρω ότι παίξει ο τόπος, όπως γνωρίζουμε, έτσι, να μην κάνει μόνο ένα πράγμα. Και δεν κάνει μόνο ένα πράγμα, είναι πολυλειτουργικός. Δηλαδή, εκτελεί πολλές λειτουργίες. Τι σημαίνει αυτό ότι η ύπεθρος, και είναι πληθυσμός μέσα για αγρότες, δεν κάνουν ένα πράγμα. Δεν είναι απλά εργάτες γης, δεν είναι απλά ιδιοκτήτες ενός μικρού εργοστασίου που παράγει τροφή. Μπορούν πάρα πολλές λειτουργίες. Ο αγρότης, δηλαδή, και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, είναι ο φορέας ο οποίος διαχειρίζεται το φυσικό τοπίο. Και έχει να κάνει με τη ρίση τοπίου, τη βιοποικιλότητα και αν θέλετε είναι άλλα κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια που έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα τη υπαίθρου. Πολλές φορές δείχνω αυτές τις φωτογραφίες. Δεν είναι από εδώ την Ελλάδα, είναι από αντίστοιχο μέρος στην Ισπανία που είχαμε σήμερα καλεσμένο πτυχία. Είναι από την Νότια Ισπανία. Για όσοι έχετε πάει εκεί πέρα, είναι ένα απέραντο τοπίο ελαιοκαλλιέργειας. Είναι ο χάρτης ο δορυφορικός και μια φωτογραφία, η φωτογραφία μπορεί να δείτε. Είναι κάπως έτσι. Σκεφτόμουν όταν θα τα έδειχνα αυτή τη φωτογραφία στην πυροσβέστα, τι θα βλέπανε. Βλέπανε ίσως ελάχιστη βιομάζα που μπορεί ελάχιστα να καεί. Ένας γεωπόνος, αυτό μπορεί να δει, είναι μια πολύ εντατική καλλιέργεια η οποία μπορεί να έχει μια υψηλή παραγωγικότητα, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Χαμηλή γονιμότητα εδάφους, πολλά προβλήματα αυτοπροστασίας. Είναι δηλαδή ένα πολύ απλοποιημένο τοπίο, το οποίο έχει πολύ μικρή ανθεκτικότητα σε πολλές πιέσεις. Εδώ σας είπα στις φωτογραφίες που θέματα πολύ απλά μπορούν να το δούμε το γυμνό μάτι, όπως είναι θέματα διάδοσης κλπ. Και να μην πάμε πολύ μακριά, αυτή η φωτογραφία εδώ είχε πριν ένα μήνα σε αντίστοιχη εκδήλωση στην κεντρική Ελλάδα, σε ένα έργο που έχουμε την Επιτραπέζια, αλλά ήταν και ο Βαδίστο Ξανόπλος μαζί μας. Είναι πολύ δεικτική, είναι ένας ελαιώνας εντατικός, με πολύ βαριά χρήση ζανιοκτώνων, άρρωστο εδάφος και ένας ελαιώνας που ακολουθεί τις πιο φυτοπεριβαλλοντικές, ας το πούμε, πρακτικές. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Μπορώ να πω πάρα πολλά εδώ. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που έχει δείξει η έρευνα είναι ότι αυτός ο κατακαιρματισμός του τοπίου εκεί έξω, ώστε να υπάρχουν πολύ απλοποιημένα τοπία, μία μόνο μεγάλη καλλιέργεια, που θα δείτε τη διαφορά στις δύο φωτογραφίες, έχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα της γόνας κατάρρευσης. Δηλαδή, πολλές λειτουργίες δεν θα πραγματοποιούνται πια. Θα πει ένας παραγωγός, μπορεί να πει ένας γερός, δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι απλά για τη φύση, τα πουλάκια, τα εντομάκια, έτσι που να λέμε ότι τα εντομάκια μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε για λειτουργίες όπως είναι η φωτοπροστασία.
υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι τέτοια προκειμένα τοπία, μια και είμαστε σε περιοχή καλλιέργεια της ελιάς, όπου ο δάκος θα δοκιμεί. Ο δάκος θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά εκεί που είναι πολύ απλό το τοπίο, να το πούμε έτσι απλά. Θα μειωθεί η βιοποικιλότητα με πάρα πολλά προβλήματα. Ωστόσο, εμείς δεν είμαστε έτσι. Τουλάχιστον στην περιοχή της Μεσσηνίας. Έχουμε ένα το λεγόμενο παραδοσιακό ελαιώνα, που είναι χάμηλη εντάσει, αν θέλετε, και έχει πολύ υψηλή φυσική αξία. Και αυτό είναι που συμφέρει πράσινη αξία και τον παραγόντα και για την κοινωνία. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Εγώ θα πω μόνο τη λέξη αθλητικότητα. Οι μελέτες έχουν δείξει, αυτό που ανέφερε κάποιος ο καλός ανθρώπος, ότι τοπία, τα οποία είναι πιο σύνθετα, πιο ποικιλόμορφα, είναι πιο ανθεκτικά στις πιέσεις. Και δεν εννοώ μόνο τις πυρκαγιές, το μήνυμα είναι μόνο σε αυτό, αλλά πιέσεις που αναφέρεστε εδώ, πλημμύρες, θύελες, οτιδήποτε. Έτσι, ανθεκτικότητα με την έννοια να ανταποκριθεί, να διαταραχθεί και να επανακάψει πιο γρήγορα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς δουλεύουμε όλο αυτό ερευνητικά. Μιλάμε για στήσιμο υποδομών που να στηρίζει αυτή που λέγεται ποικιλομορφία, γιατί έχει πάρα πολλά ωφέλη και για τον παραγωγό τον ίδιο αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον. Απλά πράγματα μπορούν να γίνουν εκεί πέρα έξω να ενδυναμώσουν το τοπίο την ποικιλομορφία του, ξενοδοχεία ατόμων, υδάτινη όρθιοι, φυτοφράκτες κτλ. Φυτοκάλυψη. Πάω γρήγορα. Υποδομές που μέσα από διάφορα ερευνητικά και πρακτικά, δηλαδή το διερευνούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει. Πρακτικές πιο άμεσες που ξέρετε παραγώσεις, όπως είναι η χλωρίδη, πάση στην ενδάμωση του εδάφους. Και εδώ είναι λίγο διαφορά του κρατάω. Είναι συμβουλές που δίνουμε στους παραγώσεις. Δηλαδή, απλά πράγματα που μπορούν να κάνουν. Μια χλωρίδη, δηλαδή να σπείρουμε το χειμώνα, ένα ψυχαθές, το οποίο αργότερα την άνοιξη μαζί με τα υπολείμματα κλαδέματος δεν θα τα κάψουν. Με ένα καταστροφέα θα σωματώσουν, όπως φαίνεται στην τελευταία αυτογραφία, που θα γίνει ένα τσίπ, ας πούμε, μικρά, τα οποία θα σωματώσουν στο έδαφος, θα μειωθεί πολύ η βιομάζα, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα πυρκαγιάς. Και πάλι πάντα το δείχνω αυτό στο τέλος. Είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που δημοσιεύει στο πολιτικό έτσι, πολύ επιστημονικό περιοδικό, που δείχνει σαν λούδι το βλέπετε αυτό, όσο πιο μεγάλα είναι τα πέταλα, τόσο πιο αποδοτικά, ότι αειφόρες μορφές καλλιέργειας είναι πιο αποδοτικές σε πολλά επίπεδα. Το ζούμενο βέβαια είναι όλα αυτά που λέμε τη σχέση με την πολιτική προστασία. Έχει υποθεί μια αυτή που είπαμε να ενδυναμωθούν τοπικές κοινότητες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο διάστατα. Σίγουρα ο γεωργικός τομέας μπορεί να παίξει πολύ ρόλο. Ένας βιώσιμος γεωργικός τομέας με προστιθέμενη αξία που είπα, πράσινη προστιθέμενη αξία στην προκειμένου που η Ελλάδα το έχει αυτό το αβαντάζ να το πούμε σχέση με άλλες χώρες, νομίζω είναι μια λύση. Ευχαριστώ. Ελπίζω να είμαστε σύντομα.